Η καταβολή των εξισωτικών αποζημιώσεων με τη μορφή ταμιακής διευκόλυνσης, σε χρόνο ωστόσο που δεν βοηθά τους κτηνοτρόφους για να αγοράσουν φθηνές ζωοτροφές, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες έναρξης νέου κύκλου κινητοποιήσεων για τους παραγωγούς, που στέλνουν το δικό τους μήνυμα προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κυρία Κατερίνα Μπατζελή. Η κυρία Μπατζελή στήριξε τους εμπόρους και όχι τους αγρότες με τους κτηνοτρόφους. Την κυρία Μπατζελή τη λέγαμε να στηρίξει την ελληνική κτηνοτροφία, να μπορέσει να δώσει τις εξωτικές νωρίτερα, να μπορέσουμε κι εμείς μέσα στον Ιούνιο να μπορέσουμε να πάρουμε τις ζωοτροφές φτηνά, δηλαδή και εμείς να πάρουμε καλά από τους αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να αγοράσουν τις ζωοτροφές. Αυτό όχι μόνο δεν έγινε με την ταμιακή διευκόλυνση, η κυρία Μπατζελή πλήρωσαν και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πλήρωσαν μέσα στον Αύγουστο και έγινε με ταμιακή διευκόλυνση πάλι, με πολλά προβλήματα, με πολλά λάθη, τα οποία δεν ευθύνονται οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Η κυρία Μπατζελή στηρίζει ακόμα τους εμπόρους, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να κερδίζουν όλα τα λεφτά. Οι κτηνοτρόφοι προβλέπουν ότι το φθινόπωρο που έρχεται θα είναι ιδιαίτερα θερμό, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι πολλά και οξυμένα.